τον καλημερίσω, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, συγγραφέα και καθηγητή φιλοσοφίας της τέχνης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ένας άνθρωπος που έχει εντρυφήσει στη γαλλική κουλτούρα και γνωρίζει τα πράγματα όσο λίγοι. Καλημέρα κύριε καθηγητά, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σπυλιόπουλε. Εδώ στο Παρίσι το κρύο σας χαιρετώ. Το κρύο από τη μία, καυτό από την άλλη σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις. Έτσι ακριβώς. Κρύο και στις δύο περιπτώσεις, και σε επίπεδο καιρού και σε επίπεδο ψυχολογίας καθημερινότητας των πολιτών. Μας έχει ευνηδιάσει όλη αυτή η ιστορία, γιατί νομίζω βγήκε λίγο ξαφνικά. Κανείς δηλαδή δεν είχε προειδεαστεί ότι υπήρχε μέσα στην γαλλική κοινωνία ένας αναβρασμός ο οποίος εκδηλώθηκε ως έκρηξη. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν σήματα τα οποία προειδοποιούσαν. Αυτή την εντύπωση έχω, δεν ξέρω, κάνω λάθος? Υπήρχαν σήματα, δεν νομίζω ότι κάνετε λάθος, αλλά υπήρχαν σήματα τα οποία δεν ήθελαν να διαβάσουν η εξουσία. Τα σήματα ξεκίνησαν ήδη από την εποχή του Ολάντ, με τη μεγάλη διαδήλωση, η οποία για δύο χρόνια έβγαιναν συνέχεια στους δρόμους, χωρίς και εκεί να έχουν κάποιον ηγέτη. Ήταν η λεγόμενη διαδήλωση για όλους, η οποία διεκδικούσε, εκτός από οικονομικές διαφορές, διεκδικούσε μία επιστροφή στις παλιές αξίες, στην απώλεια των παλιών αξιών. Δηλαδή, ας πούμε, στο θέμα της οικογένειας, στο θέμα της, αν θέλετε, των παραδόσεων, τα οποία απειλούνταν τότε όλα. Αυτό δεν του είχαν δώσει διάσταση και το αντιμετώπισαν λέγοντας ότι είναι στοιχεία ακραία. Αλλά όλα αυτά δεν νιώθω πώς και με ποιο τρόπο ακουμπούν αυτό που συμβαίνει σήμερα στο Παρίσι. Αυτά σιγά σιγά μαζεύτηκαν σαν οργή. Και ο Μακρόν, ο οποίος βγήκε με άλλα επιχειρήματα προεκλογικά και στην πράξη κάνει άλλα από αυτά τα οποία είπε, δημιούργησε την έκρηξη η οποία προήλθε από αυτό το ανεξέλεγκτο της παγκοσμιοποίησης. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής φαινόμενο: να αφαιρεί φόρους από τους πλουσίους και να προσθέτει φόρους στους μεσαία τάξη και στους πιο φτωχούς. Έχουμε μια θεολογία των φόρων. Αυτό είναι στο πλαίσιο αυτό που είχε πει ότι θα βοηθήσει την επιχειρηματικότητα για να τονωθεί η οικονομία, να αυξήσει θέσεις εργασίας και όλα αυτά, μια σειρά από μέτρα τα οποία υποθέτω δεν έφεραν αποτέλεσμα. Δεν έφεραν αποτέλεσμα, διότι η επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο από τη μια πλευρά. Πρέπει να είναι και από τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι επιχειρηματικότητα για τους λίγους και η μη επιχειρηματικότητα για τους πολλούς. Η κοινωνία έχει μια μεσαία τάξη σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Η μεσαία τάξη πλήττεται άμεσα και μάλιστα αν προσέξετε την κοινωνική σύνθεση αυτών που έχουν βγει, δεν είναι νέα παιδιά, παρότι τα στηρίζουν και πολλά νέα παιδιά και ειδικά μαθητές του λυκείου. Η ουσία και ο μεγάλος κορμός είναι εργαζόμενοι. Mm-hmm. Είναι κυριολεκτικά άνθρωποι οι οποίοι είναι μεταξύ 30 και 45 χρονών. Δεν έχει δηλαδή καμία σχέση με αυτά που είχαν συμβεί στη Γαλλία το 2005 με τους μετανάστες, με τους νεαρούς που είχαν γίνει είχαν κάνει τις τρομερές ταραχές. Τότε ήταν η εξέγερση των προαστίων. Ναι. Καμία σχέση, δεν είναι. Όχι, 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 όχι. Τώρα έχουμε την. Ούτε πολιτικά, ούτε κοινωνικά, ούτε γεωγραφικά. Όχι. Έχουμε εξέγερση των Γάλλων, της μεσαίας τάξης των Γάλλων, κυριολεκτικά, οι οποίοι ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για το γαλλικό μάι της μεσαίας τάξης. Ναι. Των μεσαίων σωμάτων. Τώρα πόσο αντιπροσωπευτικό της μεσαίας τάξης και της κοινωνίας είναι, δηλαδή θέλω να πω πόσο μεγάλη είναι η μαζικότητα που υπάρχει ώστε να μπορεί κανείς να το ονομάσει εξέγερση, γιατί στέκομαι και ξέρω ότι χρησιμοποιείται με μεγάλη φιδό και με πολύ προσοχή τους όρους. Ο όρος εξέγερση είναι μια βαριά λέξη, γι' αυτό το λέω. Ναι, υπάρχει μια μορφή εξέγερσης και μάλιστα είναι έντονη. Θα σας πω το εξής: όταν το 80%, 79% κυριολεκτικά, το Γάλλον στηρίζει αυτό το κίνημα, αυτό είναι ένα μεγάλο δείγμα. Δεν πρόκειται για μια μερίδα ακροδεξιών ή ακροαριστερών, όπως πολλοί θέλουν να το ονομάσουν. Mm-hmm. Προσπαθούν και αυτοί να επισέλθουν και να ελέγξουν αυτή την τάση. Αλλά το κίνημα τους ξέβρασε, τους έβγαλε στην άκρη. Δεν δέχτηκε κανένα πολιτικό χρωματισμό, δεν δέχτηκε κανέναν ηγέτη πολιτικό ή κομματικό να μπει μέσα, ούτε καν στις διαδηλώσεις. Δεν δέχτηκαν τον Μελανσόν, δεν δέχτηκαν τη Λεπέν, δεν δέχτηκαν κανέναν. Τους έδιωξαν όλους. Φύγετε. Κύριε καθηγητά, θέλετε να μας πείτε ποια ήταν η θριαλίδα, δηλαδή, να το πω διαφορετικά, ποια ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι? Λέτε λοιπόν ότι υπήρχαν ενδείξεις ότι κάτι συνέβαινε στην κοινωνία. Υπήρχε μια κινητικότητα, κάτι σιγοέβραζε.
Ποιο ήταν το σημείο που προκάλεσε την έκρηξη? Ήταν οι τιμές των καυσίμων? Τα καύσιμα. Αλλά προσέξτε, πίσω από τα καύσιμα κρύβεται μια γενικότερη πολιτική. Η αύξηση των καυσίμων στο όνομα της οικολογίας, γιατί εκεί γίνεται, ναι, στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος, θέλει να στηρίξει την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, δηλαδή τη λειτουργία της ηλεκτρικής ενέργειας, ναι, η οποία αυτή τη στιγμή είναι η Γαλλία, η Αμερική και η Κίνα είναι ανταγωνιστές, πρωτοπόροι και σκληροί ανταγωνιστές στην ηλεκτρική ενέργεια. Mm-hmm. Και εδώ πέρα ο κόσμος ξεσηκώθηκε και λέει, η ηλεκτρική ενέργεια, στην οποία εσείς θα βγάλετε του κόσμου τα λεφτά, θα την πληρώσουμε και πάλι εμείς, νέους φόρους σε εμάς, οι οποίοι σε τελευταία ανάλυση, πού θα βρούμε χρήματα για να μπορέσουμε να βρούμε νέα αυτοκίνητα νέας γενιάς κτλ. Πάντως δηλαδή, πρέπει να σας πω, κάνω μια μικρή παρένθεση, είναι χρήσιμη όμως, ότι εδώ στην Ελλάδα πληρώνουμε πολύ ακριβότερα τα καύσιμα, ακόμη και μετά τις αυξήσεις που δόθηκαν στη Γαλλία. Το λέω για να καταλάβουμε πόσο ακριβά είναι τα καύσιμα στην Ελλάδα, όχι για το τι συμβαίνει στη Γαλλία. Ναι, είναι ακριβότερα, αλλά είναι άδικο. Και μετά τις αυξήσεις, ναι, βεβαίως και είναι άδικο, ασφαλώς και είναι άδικο. Ασφαλώς και είναι άδικο. Αλλά πείτε μου κάτι, πόσο τις εκατό δηλαδή ήταν το καπέλο που έβαλε με το τρίκ της ηλεκτροκίνησης ο Μακρόν? Περίπου γύρω στο 10% πάει. 10%. Εδώ το 10% έγινε από την παρούσα κυβέρνηση πέρυσι, μέσα σε μια νύχτα, με το τρίκ της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εδώ δεν μίλησε κανείς βέβαια. Το δεχτήκαμε. Η διαφορά, εδώ αυτό είναι το φοβερό της υπόθεσης. Η Ελλάδα, στην Ελλάδα η οικονομία είναι διαλυμένη, δεν μιλάει κανείς. Στη Γαλλία υπάρχει πολιτική συνείδηση, κύριε Σπυλιόπουλε. Υπάρχει ιστορία. Η Γαλλία ήταν πρωτοπόρα όλων των πολιτικών διεκδικήσεων από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι σήμερα. Διαφωτισμός, Μάης του 68, νεωτερικότητα, οι μοντέρνες εξελίξεις, όλα παρνούνται από τη Γαλλία. Οι Γάλλοι λοιπόν έχουν μια ιστορική πολιτική συνείδηση και ιστορική πολιτική μνήμη. Mm-hmm. Δεν μπορούν να τα εγκαταλείψουν έτσι. Είναι πρωτοπόροι. Είναι ανταγωνιστές των Γερμανών. Οι Γερμανοί δεν είναι τόσο ισχυροί. Μπορεί να είναι ισχυροί στην οικονομία, αλλά δεν είναι τόσο ισχυροί στην πολιτική συνείδηση όπως είναι οι Γάλλοι. Ποια είναι η εικόνα τώρα στο Παρίσι, κύριε Δαβέτα? Τι είπατε, δεν σας άκουσα. Ποια είναι η εικόνα στο Παρίσι σήμερα? Κοιτάξτε, η εικόνα σήμερα είναι μια εικόνα αναμονής, ανησυχίας, προβληματισμών. Ο πρόεδρος Μακρόν προβληματίζεται πολύ έντονα και η σύμβουλή του για το τι στάση να ακολουθήσουν. Βγήκε έξω και χρησιμοποίησε την παραδοσιακή στάση ότι ο νόμος θα επιβληθεί και οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν. Έγιναν πάρα πολλές συλλήψεις, έχουμε 3 νεκρούς. Όμως, εγώ επιμένω και λέω αυτό το οποίο του λένε πάρα πολλοί ισόφρονες, που του λένε ότι μην κρατήσεις αυτή τη σκληρή στάση, διότι αν την κρατήσεις τα πράγματα θα γίνουν ακόμη χειρότερα, διότι έχει επεκταθεί το φαινόμενο και σε άλλες γαλλικές πόλεις. Άρα λοιπόν η στάση σωστή ποια θα είναι? Να τους καλέσει όλους και όχι να τους καλέσει απλά για να μιλήσει και να πει ότι διαφωνούμε, να τους καλέσει και να βρει μία, αυτό που λένε εδώ οι Γάλλοι, compromise. Mm-hmm. Δηλαδή να βρει μία συνεννητική λύση. Ναι. Δεν μπορεί ένας πρόεδρος να το θεωρούν ότι είναι ο πρόεδρος των πλουσίων, να θεωρούν ότι είναι ο πρόεδρος, αν θέλετε, όλων των ισχυρών οικονομικά και ότι είναι ο πρόεδρος ο οποίος δεν αντιπροσωπεύει τα λαϊκά σώματα. Θάμπωσε, ναι, τόσο πολύ το αστέρι λοιπόν του Μακρόν. Καταλαβαίνω ότι περίπου απομυθοποιήθηκε ως προσωπικότητα και ως... Τελείως, προσέξτε, κάτω από 25 πρωτοφανές, ούτε ο Ολάντ που θεωρείται ένας από τους χειρότερους πρόεδρους που πέρασε στη Γαλλία, mm-hmm, δεν είχε τέτοια γρήγορη πτώση όπως έχει ο Μακρόν, ο οποίος σε ένα χρόνο και κάποιους λίγους μήνες έχει πέσει κάτω από το 25%. Αν συνεχίσει έτσι, δεν ξέρουμε αν θα μείνει. Ναι. Μιλάμε για πρωτοφανή πτώση. Ναι. Και θα αρκούσε, λέτε, για παράδειγμα, να κάνει πίσω στο θέμα της τιμής των καυσίμων και να τελειώσει το θέμα εκεί, ή έχει ανοίξει πια ο ασκός του αιώλου και δεν μαζεύονται? Έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου, διότι αυτή τη στιγμή πλησιάζουμε στις ευρωεκλογές, δηλαδή σε λίγους μήνες, και όλοι αυτοί οι παραπονεμένοι ταυτίζονται με καταστάσεις ευρωσκεπτικιστές. Δηλαδή, ενώ οι Γάλλοι είναι πραγματικοί Ευρωπαίοι, ενώ στηρίζουν την Ευρώπη και πραγματικά τη στηρίζουν από τους πρωτοπόρους, θέλουν μια Ευρώπη με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μια Ευρώπη η οποία να ακούει και τον λαό της Ευρώπης, τους Ευρωπαίους. Ναι. Δεν μπορεί να μιλάμε για Ευρώπη και όλες οι αλλαγές να γίνονται στο όνομα
μιας κλίκας γραφειοκρατών και κάποιων πλουσίων. Κύριε καθηγητά, αν σας ρωτούσε κανείς για τον μέσο Γάλλο, τον μέσο καθημερινό πολίτη, έχει αλλάξει η οικονομική του κατάσταση, δηλαδή έχει επιβαρυνθεί η οικονομία οπισθοδρομή ή αυτή η έκρηξη έχει περισσότερο κοινωνικά και λιγότερο οικονομικά χαρακτηριστικά? Έχει βαρυνθεί αυτό που ονομάζουν εδώ pouvoir d'achat, δηλαδή αγοραστική δύναμη. Mm-hmm. Ο Γάλλος ζει λίγο πιο σφιχτά. Ναι. Σκέφτεται τα χρήματά του πια, δεν έχει αυτή την άνεση που είχε παλιότερα, διότι έχουν κοπεί και τα μερίσματα. Υπάρχει πια ένα, αν θέλετε, γενικότερο κόψιμο στην οικονομία. Αυτό το πράγμα τους κάνει να μην μπορούν εύκολα να έχουν αυτή την άνεση που είχαν παλιότερα. Και όταν σε τέτοιες ανεπτυγμένες χώρες, όπως είναι η Γαλλία, οι οποίες έχουν μια άλλη κουλτούρα της οικονομίας, εσύ του κόβεις βασικά πράγματα, εκείνη τη στιγμή ο Γάλλος θα διαμαρτυρηθεί και θα εξεγερθεί, καθότι έχει πολιτική ιστορία, πολιτική συνείδηση εξέγερσης. Πάντως διαβάζω και τρέμουν όλοι τις προγραμματισμένες, γιατί νομίζω είναι για το ερχόμενο Σάββατο, τώρα αντιμεθαύριο δηλαδή, προγραμματισμένες διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία. Διαβάζω για δεκάδες, πολλές δεκάδες πορείες και διαδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες για το Σάββατο και νομίζω τρέμουν όλοι για το τι θα συμβεί. Ναι, ναι, έχει πάρει έκταση σε όλη τη Γαλλία. Συμμετέχουν πια και πάρα πολλά σχολεία, ίσως και καθημερινά θα έχουμε και περισσότερα σχολεία σε αυτή την εκδήλωση. Ο τρόπος διαχείρισης εκ μέρους της αστυνομίας, έχουμε δύο απόψεις πάνω σε αυτό. Η μία άποψη, πιο σκληρή, λέει ότι η αστυνομία δεν ήταν τόσο σκληρή όσο έπρεπε. Η άλλη άποψη, η πιο σόφρον κατά τη γνώμη μου, την οποία υποστηρίζω, είναι ότι η αστυνομία θα πρέπει να πάψει να λειτουργεί ως μπαμπούλας, διότι δεν πετυχαίνει τίποτα, ξεσηκώνει ακόμη περισσότερο τον κόσμο. Και οι σκηνές που είδαμε εδώ πέρα δεν ήταν σκηνές κλεφτοπολέμου, γιατί κάποιοι νομίσανε ότι έχει να κάνει όπως με τα εξάρχεια. Καμία σχέση. Εδώ πέρα σας λέω για Μάη του 68 και πιο σκληρό από Μάη του 68. Μπήκαν μέσα στα μνημεία, ναι, στα ιστορικά μνημεία και τα διάλυσαν από τα μέσα. Ναι. Πέρα πάμε για ένα μίσος, υπηρετείται ένα κοινωνικό μίσος απέναντι στην ιστορία των πλουσίων. Και φαίνεται ότι δεν υπάρχει τρόπος να ανασχεθεί αυτό, δηλαδή ένα φαντάζομαι μορατόριο που θα προσπαθήσει να επιχειρήσει η κυβέρνηση να ζητήσει, μια πίστοση χρόνου τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνω από όσα μου λέτε ότι μπορεί να το πετύχει, με το δυναμισμό δηλαδή που υπάρχει. Όχι, όσο ακολουθήσει αυτή την πολιτική του να μην ακούει τον κόσμο και να προσπαθήσει με ποινικά και αστυνομικά μέτρα να τους φημώσει ή με λεγόμενα ενοχικά μέτρα, λέγοντας ότι έχετε κυριολεκτικά καθοδηγήστε από την άκρα δεξιά τους φασίστες, τον πείσω ότι είναι ακροδεξιός ή ακροαριστερός, δεν το φοβίζει, διότι δεν είναι. Τα βασικά αιτήματα της πλειοψηφίας του κόσμου δεν είναι ακροδεξιά ή ακροαριστερά. Είναι οικονομικά, κοινωνικά, είναι ταυτοτικά, το πρόβλημα της ταυτότητας. Τι θα πει σήμερα να είναι Γάλλος? Ναι. Και είναι επίσης... Και ποιος μπορεί να τα απαντήσει όμως, κύριε καθηγητά? Δεν ξέρω δηλαδή αν υπάρχουν απαντήσεις έτσι όπως τίθεται τα ερωτήματα, όπως τα ακούω τέλος πάντων. Ναι. Απαντήσεις δεν είναι άμεσες. Δεν είναι άμεσες, ναι, αυτό καταλαβαίνω. Πρέπει να λυθεί, να γίνονται κάποια άμεσα μέτρα, αλλά να πάρουν εγγυήσεις ότι η πορεία της Ευρώπης στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης δεν θα πάει έτσι ώστε θα διαλυθούν όλοι οι εθνικοί ιστοί, όλοι αν θέλετε οι ιστοί, οι ιστορικοί, οι οποίοι για χρόνια και αιώνες δόμησαν αυτό που ονομάζουμε γαλλική ταυτότητα, αν θέλετε ευρωπαϊκή ταυτότητα. Διάβαζα χθες το βράδυ και μου έκανε εντύπωση στην Τουλούζη, όπου είχαμε μια μεγάλη διαμαρτυρία, μια συγκέντρωση και πορεία, ήταν μαθητές λυκείου, οι οποίοι μάλιστα είχαν σκληρές συγκρούσεις, διάβαζα, με την αστυνομία. Είχαμε τραυματισμούς αστυνομικών, είχαμε βανδαλισμούς καταστημάτων και ήταν πιτσιρικάδες. Ήταν καμιά χιλιάδα πιτσιρίκια από το Λύκειο στην Τουλούζη. Δεν ξέρω αν το πληροφορηθήκατε. Μου κάνει εντύπωση. Τα ενημερώνομαι όλα. Είμαι κάθε μέρα εδώ στην ενημέρωση. Πλήρης. Ναι. Ξέρετε γιατί όμως? Για τα νέα παιδιά βλέπουν το σύστημα το εκπαιδευτικό όπως πάει να γίνει, όπως πήγε να το κάνει ο Μακρόν. Και ευτυχώς οι διανοούμενοι εδώ είναι σοβαροί στη χώρα αυτή και διαφωνούν με την πολιτική του Μακρόν και άλλαξε πολλά πράγματα. Οι νεαροί λοιπόν βλέπουν ότι το σύστημα παιδείας δεν λειτουργεί. Βλέπουν ότι στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης γίνονται εκπτώσεις ως προς την ποιότητα της παιδείας. Βλέπουν επίσης ότι στο θέμα των εθνικών ζητημάτων
πάει να πάνε να αλλάξουν την ιστορία. Κάτι μας θυμίζει αυτό βέβαια και στην Ελλάδα. Και όλα αυτά τα πράγματα οι νεαροί έχουν αγριέψει, διότι ζητούν μέλλον, ζητούν ιδέες, ζητούν αξίες να δώσουν μάχη. Εδώ πέρα μιλάμε για πλήρη έλλειψη αξιών. Η Γαλλία έχει μπει και αυτή σε αυτή τη λογική, όπου στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης η ιστορία σχετικοποιείται, οι αξίες σχετικοποιούνται. Mm-hmm. Όλα είναι ρευστά. Το τελευταίο που θέλω... Καμία σταθερότητα. Το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω είναι εντελώς πρακτικό. Εάν η κυβέρνηση θελήσει να κουβεντιάσει όλα αυτά τα αιτήματα, να δει με ποιο τρόπο μπορεί να διαχειριστεί αυτή την εξέγερση όπως την περιγράψατε. Υπάρχουν συνομιλητές, δηλαδή αυτό το κίνημα εκπροσωπείται από κάποιους? Προς το παρόν δεν υπάρχουν δυνατά προσωπικά, ατομικά χαρτιά. Υπάρχουν δύο πρόσωπα, ένας ο οποίος έχει φορτηγό δικό του και μία άλλη κοπέλα η οποία είναι έγχρωμη και η οποία συμμετέχει και αυτή από τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα που είναι οι πιο δραστήριοι. Αλλά υπάρχουν δύο τάσεις σε αυτό το κίνημα. Η μία τάση λέει να στείλουμε αυτούς και κάποιους άλλους ως εκπροσώπους. Η άλλη τάση λέει ότι εμείς συνεχίζουμε να είμαστε ακέφαλο αλλά ουσιαστικό κίνημα και δεν θέλουμε εκπροσώπους. Θέλουμε όπως έγινε στο Μάιο του 68 και όπως στη Γαλλική Επανάσταση. Μάλιστα. Δηλαδή φτάνουμε σε τέτοιες τάσεις. Τραγουδούν τη Μασαλιώτισσα όλοι. Ναι. Εθνικό ύμνο. Ναι. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, νομίζω ότι ήταν άκρως διαφωτιστικά όσα μας είπατε, γιατί τα χρωματίσατε και με την άποψη, να το πω, κοινωνικοφιλοσοφική. Δηλαδή, πέρα από τα πραγματικά γεγονότα, να δούμε τι υπάρχει και από πίσω από την κουρτίνα. Έτσι. Και σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που είχαμε, εκ μέρους και των ακροατών. Εγώ σας ευχαριστώ και νομίζω θα τα ξαναπούμε σύντομα. Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά και πραγματικά είχε πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα μας. Την καλημέρα στο Παρίσι. Εύχομαι να πάνε όλα και καλά. Εγώ την καλημέρα στην όλο βασανισμένη Ελλάδα. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, καθηγητής φιλοσοφίας της τέχνης, μιλήσαμε από το Παρίσι μαζί του. Νομίζω έχει ενδιαφέρον. Στο θέμα θα μείνουμε. Έχουμε προγραμματίσει.